Συνεχίζει τη χειμερινή μεταγραφική της ενίσχυση η άθληση, η οποία μετά τον Ιωνά Ρέζγκ έκανε δικό τη και τον Παύλο Χριστάρα, τον οποίο και ανακοίνωσε επίσημα σήμερα. Πρόκειται για 37χρονο κεντρικό, ο οποίο μέχρι πρώτη νοστανή και στο δυναμικό του Περσέα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα τη Pre-League. Το δεύτερο κατά σειρά χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα για το Λεσβιακό Σωματείο διαθέτει πλούσιο βιογραφικό έχοντα περάσει από όλε τι εθνικέ κατηγορίε ενώ τη σεζόν 2010-2011 φόρεσε τη φανέλα του Πάοκ με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο Ελλάδα. Ο πολύπειρο Παύλο Χριστάρα που έχει ύψο 1,95 έχει παίξει ακόμη στι ομάδε Απόλων Καλαμαριά, Ελπίσα Μπελοκύπων, Μέγα Αλέξανδρο Γαλαξία Θεσσαλονίκη, Πήγα Σο Πολύχνη και Ερμή Ιγουμενίτσα. Αναμένεται να κάνει τον τεμπούτο του στο εντό έδρα παιχνίδι με τον Ιωνικό Νικαία που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 7 Ιανουαρίου του 2023. Με τι κινήσει των Ρέσκ και Χριστάρα, όπου και οι δύο είναι από το πάνω ράφι, η άθληση κατάφερε να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το έψυχο δυναμικό σε μια προσπάθεια να πετύχει το μεγάλο φετινό τη στόχο που δεν είναι άλλο από την είσοδο στα playoff τη Α2 των ανδρών. Αρκετέ θα είναι οι διοργανώσει που θα γίνουν μέσα στο 2023 για του αθλητέ και τι αθλήτρε του κλασικού αθλητισμού σύμφωνα με το αγωνιστικό καλεντάρι που έδωσε στη δημοσιότητα ο κεντρικό ΣΕΓΑΣ. Το πρόγραμμα των αγώνων προέκυψε ύστερα από συνεργασία των Επιτροπών Αγώνων Υψηλού Αθλητισμού και Ανάπτυξη προκειμένου να είναι και να καλύπτει τι εγγονικέ ανάγκε των, των το μεγάλο πάθο αθλητικό γεγονό στο Αιγαίο, οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνε, θα γίνουν στα τέλη του Σεπτέμβρη στη Μήλο. Αναλυτικά, τον Ιανουάριο οι σημαντικότερη αγώνε είναι η περιφερειακή αγώνε δρόμου σε ανώμαλο έδαφο, το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Κ23 που θα γίνει στη Βαλένθια, το Παλαινίο Πρωτάθλημα Βάδιν 35 χιλιόμετρα των γυναικών και η περιφερειακή αγώνε δρόμου σε ανώμαλο έδαφο. Το Φεβρουάριο δεσπόζουν οι διοργανώσει, Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Κ20 στο Βελιγράδι, περιφερειακή αγώνε δρόμου σε Ανόμαλο έδαφο, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Αντρών Γυναικών που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Τον Μάρτιο έχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κριστού Στίβου. Ακόμη το Παλαιτίνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφο και το Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρήψεων που θα γίνει στην Πορτογαλία φέτο. Ακόμη το Παλαιτίνιο Πρωτάθλημα Βάδιν 20.000 μετρα αντρών ντρών γυναικών Κ23 κυριαρχεί στο πρόγραμμα. Τον Απρίλιο τώρα οι σημαντικότερε διοργανώσει είναι οι διασυλλογικοί αγώνε Κ16, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βάδιν Αντρών Γυναικών που θα γίνει στην Ατάλια τη Τουρκία και οι διασυλλογικοί αγώνε Κ14 αφού θα είναι ο πρώτο αγώνα για τον μήνα αυτό. Στη συνέχεια, τον Μάιο, έχουμε του διδασιολογικού αγώνε αντρών γυναικών, του διδασιολογικού αγώνε K14 με το δεύτερο αγώνα, τα Παπαφλέσια 2023 που θα γίνουν στην Καλαμάτα και τα Βενιζέλια στα Χανιά ε, είναι διοργανώσει που κλέβουν την παράσταση. Ακόμη τον Ιούνιο υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κύπελο 10.000 μέτρα στο Πασέ τη Γαλλία, ενώ κυριαρχούν ακόμη οι διασυλλογικοι αγωνε αγώνε K14 με τον τρίτο αγώνα και το Παλαινίδιο Πρωτάθλημα K18 σύνθετα αγωνίζουν τα αντρών Γυναικών K23. Τον Ιούλιο, στην καρδιά του καλοκαιριού, υπάρχει το βαλκανικο πρωταθλημα Προτάθημα K20, το παλανιου πρωταθλημα Προτάθημα K16, το παλανιου πρωταθλημα Προτάθημα Αντρών Γυναικών K23 με τα σύνδετα με τα K18, καθώ και το Βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου Αντρών Γυναικών που θα γίνει στη Σερβία. Τον Αύγουστο κυριαρχεί το ευρωπαικο πρωταθλημα Προτάθημα K20 που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. Το Σεπτέμβριο το Βαλκανικό Προτάθημα K18 που θα γίνει στο Σύμβαση τη Τουρκία. Ενώ τον Νοέμβριο κυριαρχεί. Ο συνηθισμένο μαραθώνιος Αθήνα, ο αυθεντικός που θα γίνει στην Αθήνα. Και... Τέλος το Δεκέμβριο υπάρχει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που θα γίνει στις Βρυξέλλες.